Πλούσιο είναι το κοινωνικό έργο τη Μητρόπολη Νεαπόλεω Φιλίππων και Θάσου παρά το γεγονό ότι δεν διαθέτει περιουσία. Η Μητρόπολη παραθέτει περίπου 300 γεύματα την ημέρα, διατηρεί δύο ιδρύματα περίθαλψη χρονίω πασχόντων και προσπαθεί να συνδράμει εκτάκτω όπου παρίσταται ανάγκη. Το λίγο των πολλών γίνεται πολύ ή επιτρέπει να ερχόμεθα αρρωγή και συμπαραστάτε σε εκείνου οι οποίοι έρχονται σε εμά δεν βιάζουμε κανέναν. Έχουμε το τραπέζι που προσφέρουμε ένα πλήρες μεσηβρινό καθημερινά εδώ στην Καβάλα και στην Χρυσούπολη σε 300 περίπου άτομα. Έχουμε τα, τη διανομή δεμάτων κατά περιπτώσεις. Είναι το αμείον υποτροφιών, είναι το ταμείο, το γενικό ταμείο της ευπηίας που δραστηριοποιείται είναι η κατασκήνωση το καλοκαίρι, ο βρεφονιπιακός σταθμός μας, το ένα ίδρυμα το Πασχόντων που λειτουργεί από 20 ετίας στην Χρυσούπολη και το άλλο που θα αρχίσει στο νέο χρόνο εδώ στην Άγιο Σύλλα τώρα μας παραδίδεται τελειωμένο το κτίσμα είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα και αυτό μονάδα φροντίδος χρονίως πασχόντων θα είναι και αυτό. Όλα αυτά που προσφέρει η Μητρόπολη αντλούνται από τις προσφορές των πιστών αφού όπως εξηγεί ο Μητροπολίτης δεν υπάρχει περιουσία. Παρ' όλα αυτά η σωστή διαχείριση των προσφορών φέρνει τη Μητρόπολη σε θέση να ανταποδίδει την προσφορά σε αναξιοπαθούντες. Όχι μόνον κατά τις παρούσες κρίσιμες στιγμές και ημέρες που διανύουμε αλλά πάντοτε η Εκκλησία οργανωμένα μέσα στα πλαίσια αυτού που μπορεί να κάνει ενδιαφέρεται να υπηρετήσει τις ανάγκες του ανθρώπου τις πνευματικές πρωτίστως αλλά και τις υλικές εν συνεχεία αγαπάμε τον συνανθρωπό μας και ενδιαφερόμεθα γι' αυτόν και στην Μητρόπολη μας πάντοτε προσπαθούμε να επουλώνουμε πληγές, να ρίχνουμε το λάδι της αγάπης μας με όποιο τρόπο και με όποια μέσα μπορούμε. Όπλα που μας επιτρέπουν να υλοποιούμε παρόμοια κοινωνικά προγράμματα είναι η στήριξη των χριστιανών μας όπως και οι άλλες Μητροπόλεις του χώρου του Βόρειου Ολλανδικού, δεν έχουν περιουσία, γιατί οι συνθήκες που, διαμορφώ, που διαμορφώθησαν στο πέρασμα του χρόνου δεν επέτρεψαν να είναι πλούσιες Μητροπόλεις.